Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα μια αντιπροσωπεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών να διαμαρτυρηθούμε για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους καλλιτέχνες. Βγαίνουν και λένε μεγαλοστομίες ότι εντάξαν τους καλλιτέχνες στην αποζημίωση ειδικού σκοπού και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είμαι οικαστικός και αρχιτεκτόνισσα. Ενεργή και στα δύο επαγγέλματα. Και τα δύο επαγγέλματα βάλλονται, όχι τώρα, εδώ και 10 χρόνια. Τώρα πόσο μάλλον, όπου δίνεται ευκαιρία και στο πελατειακό μας κοινό να εκμεταλλεύεται πλήρως αυτή την κατάσταση. Είμαι ζωγράφος, βιοπορίζομαι από την τέχνη μου, είμαι ενεργός και βιοπορίζομαι κυρίως από μαθήματα ζωγραφικής. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή τα μαθήματα δεν μπορούν να γίνουν. Έχουμε μείνει κυριολεκτικά στον άσο και φαίνεται ότι η κυβέρνηση μας αντιμετωπίζει ως τεμπελίδες ή κοινωνικά άχρηστους και δεν προβλέπει για μας κανένα επίδομα, καμία βοήθεια. Σε εργοτάξια τα οποία δεν έχουν σταματήσει, οι συνάδελφοι είμαστε απλήρωτοι εδώ και 4 μήνες πριν να αρχίσει ο κορονοϊός. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πολλοί εκμεταλλεύονται αυτή την κρίση και δεν υπάρχει καμία πρόνοια για μέτρα στα εργοτάξια, για βοήθεια στους οικαστικούς, για βοήθεια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Σε 2 μήνες νομίζω ότι θα έχουμε ξεχάσει τον κορονοϊό και θα σκεφτόμαστε πολλά άλλα πράγματα πολύ πιο σοβαρά. Εμείς λέμε στον κύριο Σταϊκούρα, στον κύριο Βρούτσι, στον κύριο Γεωργιάδη, στην κυρία Μενδώνη, σε όλους, τέχνη δημιουργούμε. Δεν είμαστε έμποροι, δεν παράγουμε αγαθά καθημερινής ανάγκης, που σημαίνει ο κύκλος εργασιών μας δεν είναι μια καθημερινή υπόθεση. Ένα έργο τέχνης για να δημιουργηθεί θέλει χρόνο, μήνες, χρόνια. Η διακίνηση είναι ένα γεγονός που γίνεται πολύ αραιά και παρότι εμείς είμαστε τυπικά εντάξει όσον αφορά τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, οφείλω να σας πω ότι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος των οικαστικών θα πάρει και αν μιλάμε μετριώντας τα δάχτυλα, γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις που έβαλε η τελευταία προχθεσινή απόφαση. Η τέχνη έπαιξε ένα ρόλο και παίζει ένα ρόλο σε αυτές τις μέρες του λεγόμενου εγκλεισμού ανακούφισης των εργαζομένων, ανακούφισης όλων μέσα στη μοναξιά των σπιτιών και αυτή την τέχνη την πετάνε στα σκουπίδια. Τους ανθρώπους που τους δημιουργούν την πετάνε στα σκουπίδια. Αυτό έχω να πω εγώ και είμαι πάρα πολύ θυμωμένη.